πάντα. Τι θέλεις να αλλάξεις στη ζωή σου? Αχ, εγώ πάντως ξέρω τι θέλω. Εγώ θέλω χρόνο. Θέλω χρόνο. Θέλω χρόνο για μένα. Χρόνο για μένα. Τι θα πει χρόνο για μένα? Κάντε μου χρόνο. Είμαι σε ένα κυνηγητό, λες και μου έχεις βάλει ροδάκια και όλη μέρα τρέχω. Αν σου δώσω 5 λεπτά επιπλέον από το χρόνο που έχεις ήδη, σου αρκεί? Όχι. Άρα αλλαγή στο χρόνο. Κάντο μου όπως κινείται η καθημερινότητά μου. Κάντο μου θέλω χρόνο παραπάνω. Για μένα με τα παιδιά μου. Για μένα για να ξεκουράζομαι. Για μένα για να σκέφτομαι. Για μένα για να αγκαλιάζω. Για μένα. Θέλω παραπάνω για χρόνο. Ο χρόνος μου είναι συνεχώς για τους άλλους. Για να υλοποιηθεί ο στόχος πρέπει να είναι συγκεκριμένος και σαφής. Δηλαδή θέλω, τελειώνω τη δουλειά μου 4 η ώρα θα το απόγευμα. Θα ήθελα η δουλειά μου να με απασχολεί 5 μήνες το χρόνο. Ευχαριστώ. Α, εντάξει, απλά πράγματα, παιδιά. Α, και αυτό. Θα το θέσουμε από την αρχή. Δεν θέλω μέσα στην καθημερινότητα χρόνο. Θέλω να έχω χρόνο, να έχω ένα διάστημα που να μπορώ να με δώσω ολόκληρη στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου. Αντιλαμβάνεσαι. Χωρίς να υπάρχει κανείς που να με τρέχει σε δουλειές, σε γυρίσματα, σε κουβέντες, σε οτιδήποτε άλλο δεν έχει να κάνει με μένα, τα παιδιά μου, τον άνθρωπό μου. Κλείσαμε. Άρα, επειδή είμαι στην καθημερινότητα, αυτό θα είναι λίγο, θέλω καθαρό κεφάλι, θέλω χρόνο μαζεμένο. Δεν θέλω 2 μήνες το καλοκαίρι. Αυτό θέλω είναι 5 μήνες συνολικά στο χρόνο. Αυτό είναι το μυστικό. Και αυτό θέλεις να πραγματοποιηθεί και να συμβεί μέχρι πότε? Βάλε μου και ένα χρονικό περιθώριο. Αυτό θα το ήθελα 5 χρόνια πριν. Άρα από αύριο. Αν με ρωτάς λοιπόν, αυτό θέλω να αλλάξω. Μπορεί, εδώ τώρα δεν μου το κάνεις ρεαλιστικό. Μπορεί να γίνει αύριο αυτό? Αύριο όχι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, όσο και να με αγαπάνε. Έτσι, μπράβο. Κανείς δεν θα μου χαριστεί. Άρα, απασχολούμε επαγγελματικά 5 μήνες το χρόνο, έως, και αυτό σημαίνει έως. Όσο αντέχω. Δεν ξέρω, δεν κάνω τόσο μακρύ πρόγραμμα. Το πρόγραμμά μου είναι όσο αντέχω. Αλλά μέχρι τότε θα ήθελα αυτό να κάνω. Να μήπως δουλεύω πρέπει 5 μήνες το χρόνο, 6 μέχρι εκεί. Μήπως πρέπει να ξεκινήσεις με baby steps. Δηλαδή, μήπως πρέπει να κερδίζεις λίγο χρόνο παραπάνω για σένα, μην κάνοντας πράγματα που δεν σε χαροποιούν στην καθημερινότητά σου. Δεν είναι πολλά αυτά που δεν με χαροποιούν στην καθημερινότητά μου. Και δεν νιώθω ότι καταπιέζεσαι από κάτι. Και ο τρόπος που βλέπω γύρω μου και μιλάω, ακόμα και αν έχουμε ένταση, όταν έχουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα κτλ. Είναι κάτι που μου αρέσει. Ο χρόνος που διαθέτω στα παιδιά μου, τα παιδιά μου τα λατρεύω και θέλω να είμαι κοντά τους και θέλω παραπάνω χρόνο, αλλά με θέλω χαλαρή και ξεκούραστη. Και όχι με άγχος και με τρέξιμο. Τι περνάει από το χέρι σου, καλή μου. Άχω ένας δε χορταίνει, άχω άλλος δε χορταίνει, ούτε εγώ χορταίνω όμως. Τι περνάει από το χέρι σου, καλή μου, να κάνεις προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος? Ως Ελένη, τι είσαι διατεθειμένη να κάνεις προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος? Θες να σου το πω δημόσια αυτό, γιατί θα με παίζουν ένα μήνα τηλεόραση και δεν με συμφέρει, γιατί δεν μ' αρέσει να παίζω ενώ παίζω συνεχώς. Πάντως, μια χρηστική πληροφορία με αφορμή. Δεν ξέρω την απάντηση. Ξέρω ότι θα μου είναι δύσκολο να το κάνω, αλλά έχω κάνει πολύ πιο δύσκολα πράγματα. Αυτό δεν θα κάνω. Άρα, μια χρηστική πληροφορία, ο στόχος μας είναι συγκεκριμένος, ρεαλιστικός.